Ποιες είναι οι σημαντικότερες προκλήσεις που κατά τη γνώμη σας σχετίζονται με τη μεγαλύτερη δίσδυση των ΑΠΕ στην Ελλάδα? Η ερώτηση αυτή πρέπει να αναρωτηθούμε καταρχάς ποιος είναι ο στόχος. Η μείωση των ανθρωπογενών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και άρα η αναχέτηση της κλιματικής αλλαγής ή η ανάπτυξη του επιχειρήν στο χώρο των ΑΠΕ βιομηχανικής κλίμακας. Προκύπτει λοιπόν το ερώτημα αν θα υπάρξει κάποιο ανώτατο κατόφλι παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ σε σχέση με την ενεργειακή μας αυτονομία, σε σεβασμό πάντα με τη διατήρηση βιοποικιλότητας, ή αν η Ελλάδα θα μετατραπεί σε πανταρία της Ευρώπης. Είναι ένα ερώτημα που μπορεί βέβαια να απαντηθεί μόνο από την πολιτική ηγεσία. Είναι σημαντικό εδώ να αναφέρουμε ότι πρόσφατη έρευνα με επικεφαλή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δείχνει ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον μόνο για τα αιωλικά είναι ήδη 9 φορές μεγαλύτερο από τον ενεργειακό στόχο της Ελλάδας για το 2030. Για μας η μεγαλύτερη πρόκληση για τις ΑΠΕ είναι πώς θα γίνει η ανάπτυξή τους πιο δημοκρατική. Αυτό πρακτικά σημαίνει τα εξής, ότι η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ να μην είναι προνόμιο μόνο των μεγάλων ενεργειακών και κατασκευαστικών εταιριών που καρπώνονται τα αντίστοιχα οικονομικά και νομοθετικά ωφέλη, αλλά στην ουσία να υπάρχει ένα γενναίο μοίρασμα της πίτας, ώστε να είναι ελκυστικές και προσιτές και οικιακές και μικρής κλίμακας εφαρμογές. Επίσης, το μείγμα των ΑΠΕ και η χωροθέτησή τους να μην βασίζεται σε αποκλειστικά οικονομικά κριτήρια υπό όρους μεγιστοποίησης του κέρδους για τους επενδυτές, αλλά να συνυπολογίζονται περιβαλλοντικές, κοινωνικές, αναπτυξιακές και άλλες παράμετροι. Και τέλος, πολύ σημαντικό, οι παραπάνω διαδικασίες θα πρέπει να διέπονται από διαφάνεια, συμμετοχικότητα και βέβαια, πολύ σημαντικό, να υπάρχει κοινωνική διαβούλευση. Ως πρώτη πρόκληση θα αναφέρω τις διασυνδέσεις και το ηλεκτρικό μας σύστημα και την διασύνδεση της χώρας μας με τα ευρωπαϊκά ηλεκτρικά δίκτυα και τις ευρωπαϊκές αγορές. Το σύστημά μας είναι ένα γενικά απομονωμένο ηλεκτρικό σύστημα και αυτό θέτει ισχυρούς περιορισμούς στην παραπέρα ανάπτυξη των ΑΠΕ. Εξίσου σημαντικό όμως είναι και το αδειοδοτικό πλαίσιο. Η αδειοδοτική διαδικασία στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά πολύπλοκη, χρονοβόρα και αναλυτική. Η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα αυστηρότερα αδειοδοτικά πλαίσια για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι όταν ένα επενδυτικό σχέδιο λαμβάνει κάποια προκαταρκτική άδεια, όπως είναι η λεγόμενη βεβαίωση παραγωγού από τη ΡΑΕ, τίποτα δεν βεβαιώνει ότι αυτό το σχέδιο θα υλοποιηθεί. Αντιθέτως, μόνο εάν περάσει όλη τη χρονοβόρα και πολύπλοκη αδειοδοτική και περιβαλλοντική διαδικασία, κάποια από αυτά τα σχέδια θα έχουν πιθανότητες υλοποίησης. Κατά τους υπολογισμούς μας, μόνο το 3% των αιωλικών πάρκων που αναπτύσσονται στην Ελλάδα τελικά επιτυχάνουν να υλοποιηθούν. Αυτό που απαιτείται λοιπόν είναι σαφείς και καθαροί κανόνες και κυρίως πολύ πιο γρήγορες διαδικασίες. Απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης δεν σημαίνει ότι όλες οι αιτήσεις εγκρίνονται. Σημαίνει ότι το κράτος σε ένα εύλογο χρόνο λίγων ετών και όχι για δεκαετία και πλέον παίρνει και λαμβάνει μια οριστική απόφαση για την επένδυση. Και η απόφαση αυτή μπορεί να είναι είτε θετική είτε αρνητική, αλλά λαμβάνεται σε εύλογο χρόνο και όχι σε 10 χρόνια και πλέον. Αυτό είναι μια σημαντική μεταρρύθμιση η οποία πρέπει να προωθηθεί, ώστε πολύ σύντομα όλοι οι τοπικές κοινωνίες, οι επενδυτές, να γνωρίζουν πού και τι πρόκειται να γίνει. Δεν είναι δυνατόν να παραμένουν εκκρεμείς αιτήσεις επί δεκαετία και πλέον, διότι ο καθένας πολίτης δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει, βλέποντας χάρτες, ότι τα περισσότερα από αυτά τα σχέδια δεν πρόκειται να υλοποιηθούν. Η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, ιδιαίτερα ορεινή. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα τα οποία σχετίζονται με την έντονη διείσδυση των ΑΠΕ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Είναι κυριότερα ο μηχανισμός αδειοδότησης μέσα από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ο οποίος δεν ζητάει ιδιαίτερα εχέγγυα από τις εταιρείες που συμμετέχουν, όπως επίσης και προμελέτες για τις επιπτώσεις που θα έχουν οι εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας. Η γη στην Ελλάδα είναι κατατερματισμένη,
η χρήση της γης είναι ένα στοιχειώνας. Το κλιματολόγιο ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχουν πολλά ζητήματα. Η μεγάλη αστικοποίηση επίσης, βλέπουμε ότι στην Αθήνα βρίσκεται ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας και έχει μια τεράστια ανάγκη σε παραγωγή ενέργειας αυτό εδώ. Από πού θα βρεθεί αυτή η ενέργεια, πού θα παραχθεί για να μπορέσει να ικανοποιήσει τη ζήτηση. Είναι πολύ σοβαρό αυτό και επίσης, όπως ανέφερα και στο αρχικό ερώτημα, το πρώτο, η έντονη στροφή των εταιριών προς μία μορφή παραγωγής ανανεώσιμης γη ενέργειας, που είναι τα αιωλικά. Δεν είναι μόνο αυτό, θα μπορούσαν να είναι και άλλα. Θα μπορούσαν να δούμε πιο διεξοδικά από πού μπορούμε να παράγουμε σε μικρές εγκαταστάσεις και όχι βιομηχανικές. Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις δεν νομίζω ότι μπορούν να αποτελέσουν μία λύση, γιατί θα βρίσκουν πάντα ισχυρή αντίδραση από τις τοπικές κοινωνίες που θα εγκαταστάσουν αυτά τα εργοστάσια κατά κάποιο τρόπο. Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας μας με την αύξηση της διείσδυσης στον ΑΠΕ είναι ότι αυξάνεται η μεταβλητότητα και η αβεβαιότητα του υπολοιπόμενου φορτίου και οι ανάγκες ευελιξίας του συστήματος. Αποτελεί όρο για τον οικονομικά ορθολογικό τρόπο περαιτέρω ανάπτυξης και διεύθυνσης των μεταβλητοτήτων αυτών των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα, η διευρυμένη ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας. Βέβαια, πέραν αυτής της μεγάλης πρόκλησης που, που σίγουρα θα αντιμετωπίσει η χώρα μας και οι διαχειριστές του ηλεκτρικού δικτύου, και πέρα των αναγκών αυτών αποθήκευσης, μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπιστούν και άλλες τεχνικές προκλήσεις, όπως παραδείγματος χάρη πριν τη διείσδυση σε ένα μεγάλο ποσοστό της τάξης των 50% σε επίπεδο ενέργειας ανά έτος, να ενιστούν σε κάποιο μεγαλύτερο ποσοστό στιγμιαία διείσδυση ηλεκτρικού ρεύματος από αιωλικά ή φωτοβολταϊκά, για τη διαχείριση των οποίων θα πρέπει οι διαχειριστές του ηλεκτρικού δικτύου να μεριμνήσουν, ούτως ώστε να μην παρουσιάζονται προβλήματα. Γιατί ήδη με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, καλύπτουμε τις ανάγκες της χώρας μας. Οπότε είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και μια μεγάλη πρόκληση είναι αυτή. Πάλι εδώ πέρα η απάντηση είναι όπως η προηγούμενη. Είναι καθαρά τεχνικό το ζήτημα και εγώ είμαι άνθρωπος του περιβάλλοντος. Εγώ είμαι βιολόγος. Δηλαδή, ό,τι και να πω, εγώ θα προτείνω πώς θα γίνει μεγαλύτερη διείσδυση. Δηλαδή, είναι λίγο δύσκολο. Τώρα, αυτό που έχω δει είναι ότι το να γίνει διείσδυση, το να έχουμε, ξέρω εγώ πόσο, το 27% ή να γίνει 30% ή να φτάσει και στο 100%, αυτό που έχει πει και η ίδια η κοινότητα είναι να φτάσουμε στα 100% να μην έχουμε ρήπους από ρηκτά καύσιμα. Δεν έχει πει ότι μπορούμε να πάμε με ΑΠΕ. Εν τω μεταξύ υπάρχουν τεχνολογίες από αυτά που διαβάζω κι εγώ, οι οποίες είναι όλες σε εξέλιξη, η μία ανταγωνίζεται την άλλη. Δηλαδή το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν είναι ότι ξέρουμε ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα και τώρα συζητάμε με ποιο τρόπο θα φτάσουμε εκεί. Είναι ότι ακόμα και το τελικό αποτέλεσμα δεν γνωρίζουμε. Δηλαδή, από τη μια έχουμε τα αιωλικά, από την άλλη υπάρχουν τα υβριδικά. Τώρα αρχίζω και βλέπω και διαβάζω, ξέρω, για μπαταρίες. Αρχίζει και μπαίνει και το υδρογόνο. Οι Γάλλοι μιλάνε, κάνουν έρευνα για σύνδεση. Ένα σωρό τεχνολογίες, οι οποίες όλες μπορεί κάποια στιγμή να βαφτιστούν ΑΠΕ. Και στην Ελλάδα έχουμε φυσικό αέριο μαζί με ΑΠΕ, το οποίο θεωρείται και αυτό ότι είναι ΑΠΕ. Υπάρχουν και τέτοιες εγκαταστάσεις. Τώρα, αυτό που εγώ δεν είμαι υπέρ, είναι η μονοκαλλιέργεια. Δηλαδή, δεν υπάρχει πανάκια και αυτό γίνεται κάθε δεκαετία. Ξέρω εγώ, το 60 είχαμε τα αγροχημικά. Θα έχουμε, ξέρω εγώ, πάρα πολύ φτηνά τρόφιμα. Το 70 είχαμε τα χειροστάσια. Το 80 τις υδατοκαλλιέργειες, θα φάμε φτηνό ψάρι. Το 90 τα θερμοκήπια. Τώρα είναι η ενέργεια. Εγώ, σαν βιολόγος, ξέρω ότι η μονοκαλλιέργεια είναι καταστροφική. Πρέπει να υπάρχει ποικιλομορφία. Τώρα το τι θα γίνει και τι θα κάνουμε στο τέλος, δεν το γνωρίζω. Νόμου η μεγάλη διείσδυση στον ΑΠΕ στην Ελλάδα θα κριθεί από δύο βασικούς παράγοντες. Πρώτον, από τον εξυγχρονισμό για την ενδυνάμωση των ηλεκτρικών υποδομών της χώρας. Η διείσδυση στον ΑΠΕ στα ποσοστά που προβλέπονται για το 2030 και για το 2050 προφανώς, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς σημαντική ανάπτυξη του ηλεκτρικού συστήματος. Σε αυτό το κομμάτι, σίγουρα κρίσιμο ρόλο θα παίξουν οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών.
με τις διασυνδέσεις, θα γίνει εφικτή η ροή ενέργειας από την υπηρετική χώρα προς τα νησιά και αντίστροφα. Και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να μιλάμε πια για εγκατάσταση, για μεγάλη εγκατάσταση έργων ΑΠΕ στα σημερινά μη διασυνδεδεμένα νησιά, όπως είναι τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Τα παραπάνω, ωστόσο, δεν έχουν ιδιαίτερο νόημα χωρίς την απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών, οι οποίες οδηγούν σε πολύχρονες καθυστερήσεις. Καθυστερήσεις που συνεχίζουμε με την πάροδο των χρόνων να αντιμετωπίζουμε. Να συμφωνήσουμε στο εξής. Είναι απαραίτητος και πρέπει να γίνεται αυστηρός έλεγχος στη χωροθέτηση των έργων ΑΠΕ, χωρίς όμως τις ατελείωτες, τις ατέρμονες διαδικασίες που αντιμετωπίζουμε μέχρι σήμερα. Αυτές οι τόσο χρονοβόρες διαδικασίες οφείλονται σε, κατά κύριο λόγο, σε παροχημένες αντιλήψεις που εμφανίζονται κυρίως στη δημόσια διοίκηση. Επίσης, οφείλονται σε στοιχεία έντονου υποκειμενισμού που εμφανίζονται σε γνωμοδοτήσεις φορέων για τα έργα. Στοιχεία υποκειμενισμού τα οποία δεν έχουν καμία σχέση και είναι εκτός τελείως του πλαισίου που ορίζει ο νόμος. Ο εξορθολογισμός της αδειοδότησης και η ενίσχυση των ηλεκτρικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων και των διασυνδέσεων των νησιών, θεωρώ ότι είναι ικανές και αναγκαίες προϋποθέσεις για τη μεγάλη δίζηση ΑΠΕ στην Ελλάδα.